Καλώ τον. Καλώ ήρθε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ ήρθε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, ε? Καλά είμαστε. Τι ωραία να κάθεσαι ανάμεσα από δύο πανέμορφες κυρίες. Ευχαριστούμε. Στον Ενικό ή στον Πληθυντικό? Στον Ενικό. Στον Ενικό, ναι. Τι κάνεις, βρίσκεσαι εδώ στη Θεσσαλονίκη για ωραίο λόγο? Βρίσκομαι εδώ στη Θεσσαλονίκη πάλι και δεν σου κρύβω ότι και το Μάιο που ήμασταν εδώ πάλι με τον Τάσο, η σκέψη μου ήταν η καινούργια παράσταση που θα έκανα. Να την ξεκίναγα από εδώ και ευτυχώς ήρθαν τα πράγματα έτσι και είμαι ξανά εδώ. Ναι, είμαι ξανά εδώ. Θα παιχτεί, δηλαδή, πρώτη φορά? Πρώτη φορά και παγκόσμια πρώτη φορά. Δηλαδή είναι παγκόσμια πρώτη αυτή η παράσταση που κάνω με τη Ζέτα τη Δούκα. Α, είναι με τη Ζέτα, είναι μονόλογος, να πούμε. Είναι μονόλογος, είναι το βιβλίο της Οριάννα Φαλάτση, γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ. Το έχει διασκευάσει, το κείμενο είναι της Μάρος της Μπουρδάκου. Αλλά είναι μονόλογος, αλλά στην ουσία βρίσκονται επί σκηνής 7 άνθρωποι. Δηλαδή η Ζέτα καλείται να κάνει 7 ρόλους επί σκηνής. Τώρα πόσο το καταφέρνει αυτό, θα το δείτε και θα μας πείτε. Ξέρω ότι έχετε μια πολύ καλή σχέση με την Ζέτα Δούκα και σου έχουμε μια έκπληξη. Σ' αρέσουν οι εκπλήξεις? Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Αυτή είμαι σίγουρη όμως ότι θα σ' αρέσει. Γιατί σήμερα με τη Ζέτα τη Δούκα, ναι, και μας μίλησε για σένα. Θέλεις να το δούμε? Αμέ να το δούμε, ναι. Τον ξεχώριζα για το ήθος του, την ευγένειά του και, τη χαμηλών τόνων συμπεριφορά του. Αλλά αυτό που διαπίστωσα είναι ότι είναι ένας πολύ ολοκληρωμένος καλλιτέχνης και ένας υπέροχος άνθρωπος. Δεν ξεχνάει ότι είναι ηθοποιός, ότι πάνω στη σκηνή όλοι έχουμε μια μηχανία, όλοι δεν ξέρουμε, έχουμε δύο αριστερά πόδια και καθόλου χέρια, θα έλεγα, και ξεκινάει όλο το πράγμα από την αρχή. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που μπορεί να τον θυμώσει, να τον εκνευρίσει όμως πάρα πολύ. Αυτό που νομίζω ότι μπορεί να τον εκνευρίσει, όχι να τον θυμώσει, είναι να ζητάει κάτι επισταμμένα, κάτι το οποίο θα μπορεί να βοηθήσει τη δουλειά και αυτό να μην γίνεται για διάφορους παράγοντες. Ποτέ όμως δεν έχει θυμώσει, ποτέ δεν έχει χάσει την ψυχραιμία του μαζί μου. Ο Μάνος είναι αυτό ακριβώς που βλέπεις. Είναι ένα παιδί, ένας άνθρωπος εξαιρετικά συναισθηματικός. Τον έχω δει στις πρόβες και να δακρύζει και να στεναχωριέται και να χαίρεται σαν μικρό παιδί, αναλόγως το τι βλέπει. Και Μάνο, θα σου το πω, θα το μοιραστώ με τον κόσμο. Σε έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ. Ναι. Έχετε δημιουργήσει μια πολύ ωραία σχέση. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία σχέση που έχουμε δημιουργήσει με τη Ζέτα. Πάντα την έβλεπα και στο θέατρο, σε παραστάσεις, και όταν αποφάσισα ότι ήθελα να κάνω αυτό το κείμενο και το συζήτησα με τη Μάρο, μου λέει, ποια σκέφτεσαι? Γιατί κάπου λίγο πρέπει να έχω και εγώ στο κεφάλι μου ποια ηθοποιός θα είναι για να μπορέσω να γράψω λίγο κοντά της. Λέω, με τη Ζέτα τη Δούκα. Λέει, και αν δεν δεχτεί, λέω, δεν θα το κάνω. Λέει, τόσο πολύ? Λέω, ναι, τόσο πολύ. Τέλος πάντων, το ετοιμάσαμε το κείμενο, την βλέπω σε μια πρεμιέρα συμπτωματικά. Της λέω, θέλω να σου στείλω κάτι. Τέλος πάντων, σου το έστειλα και σε δύο μέρες μου πήρε τηλέφωνο, μου λέει, θέλω σαν τρελή να το κάνω. Και ποιο είναι το περίεργο, ότι μου λέει, έχω μια ιδέα. Λέω, τι ιδέα? Μου λέει, θα ήθελα να το ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη. Α, οπότε δικαιώθηκε σε όλα. Δικαιώθηκα σε όλα, χωρίς και ανέβη. Τι είναι αυτό που σε κέντρισε στην Ζέτα τη Δούκα και ήθελες να το κάνεις? Λέει, πρέπει να υπήρχε κάποιος λόγος, κάτι να σου άρεσε στη Ζέτα. Διακρίνω μια σκοτεινή πλευρά της Ζέτας μέσα από την υποκριτική της. Δηλαδή όλοι την έχουμε συνηθίσει στην τηλεόραση, σε αυτούς τους ρόλους που κάνει. Αλλά έβρισκα μέσα στο βλέμμα της, στην ψυχή της, μια άλλη πλευρά που ο κόσμος ο περισσότερος ίσως να μην την έχει δει, αλλά αυτό είναι που με intrigued. Και βέβαια για το συγκεκριμένο το έργο, αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ότι δεν είχε περάσει από τη διαδικασία της εγκυμοσύνης. Γιατί για να θεωρούσε σημαντικό να, ναι, μην έχει περάσει το, ναι, να μην έχει νιώσει, ναι, το συνέστημα της μητρότητας. Ναι, της μητρότητας, ναι. Ούτε καν να έχει περάσει και τη διαδικασία της έκτρωσης. Γιατί το κείμενο αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο με κάποιο τρόπο διαπραγματεύεται την έκτρωση. Ναι. Δεν στο λέει σαν πρώτο επίπεδο, αλλά πλάγια και από κάτω συνέχεια αυτό το θέμα κινείται. Άρα για έναν ηθοποιό είναι και λίγο πρόκληση ένας τέτοιος ρόλος, όπως καταλαβαίνω. Απίστευτη πρόκληση, και είναι και για μένα πρόκληση. Γιατί σαν άντρας
δεν ήξερα από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Και στην Αθήνα μου λέγανε πάρα πολλοί συνάδελφοι, πολύ καλά, πώς είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, σε άντρας τώρα να πάρεις να κάνεις ένα κείμενο καθαρά γυναικείο, το οποίο έχει να κάνει με τη γενική ψυχολογία και μάλιστα σε μια τόσο περίεργη φάση της ζωής της, όπως είναι η εγκυμοσύνη, και βέβαια σε ένα πιο περίεργο κομμάτι, το να πρέπει να αποφασίσει ότι πρέπει να ρίξει το παιδί που έχει μέσα της. Βέβαια. Όλα αυτά λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα να τα απολαύσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αλλά εμείς θα μπορούμε να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Αμέ, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ξέρω ότι ασχολείσαι πάρα πολλά χρόνια με την υποκριτική, αλλά ευρέως γνωστός στον κόσμο έγινες με την συμμετοχή σου στο νησί. Με το νησί, ναι. Θέλω να μου πεις πόσο πιστεύεις ότι αυτή την επιτυχία, την τεράστια που έκανε το νησί, την εξαργύρωση εσύ σαν ηθοποιός, και αν θεωρείς ότι. Θέλω να μου πεις πρώτα αυτό. Πιστεύεις μόνο ότι την εξαργύρωσε αυτή την επιτυχία από το νησί? Όχι. Νομίζω ότι πια οι εποχές που ζούμε τώρα, κανένας ηθοποιός δεν εξαργυρώνει κάποια επιτυχία στην πορεία. Αν θες να σου πω ότι ναι, την εξαργύρωσε με ποιο τρόπο. Ξεκίνησα με τον Τάσο, κάνοντας την παράσταση αυτή που κάναμε πέρυσι, τα Σκουλίκια, τον οποίο γνώρισα στο νησί. Εκεί γνωριστήκαμε, εκεί γίναμε φίλοι, εκεί του πρότεινα το κείμενο. Και έτσι ξεκίνησε. Με αυτόν τον τρόπο, ναι, το εξαργύρωσα. Και τώρα, βέβαια, συνέχεια με τη Ζέτα. Αλλά σαν ηθοποιός, όχι. Και όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι οι συνάδελφοι που ήταν στο νησί, αν δείτε φέτος, θα δείτε δεν υπάρχει πουθενά κανείς. Μόνο μου, αν δεν υπήρχε όλη αυτή η κρίση και όλη αυτή η κρίση που έχει περάσει και στην τηλεόραση, θεωρείς ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα? Δεν ξέρω. Μπορεί και να ήταν διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι έτσι όπως είναι. Οπότε αυτό κοιτάμε, αυτό εξετάζουμε. Αλλά φαντάζομαι ότι θα ήταν. Σαφώς όταν γίνονται περισσότερες δουλειές στην τηλεόραση, σαφώς υπάρχουν και περισσότερες δυνατότητες από τους ηθοποιούς να συμμετέχουν. Είσαι από τους ανθρώπους που βλέπεις τηλεόραση όταν θα γυρίσεις σπίτι? Θα πατήσεις το κουμπί να την ανοίξεις, να κάνεις το ζάπινγκ, να δεις κάποιες σειρές? Την τηλεόραση την έχω λίγο σαν ανούρισμα το βράδυ. Οπότε τι βλέπεις? Σαν ανούρισμα. Δηλαδή την ανοίγω την ώρα που θα ξαπλώσω. Θα παρακολουθήσω λίγο και κάποια στιγμή θα τη χαμηλώσω, να ακούω λίγο στα αυτιά μου, θα με πάρει ο ύπνος και το πρωί που θα ξυπνήσω θα είναι ακόμα αναμένη. Και είναι την καλύτερη ώρα που παίζονται και οι σειρές, έτσι, το prime time. Το prime time. Το βράδυ 12, 1 η ώρα, πέφτω για ύπνο και 2, ναι. Δηλαδή δεν παρακολουθείς καθόλου τις καινούργιες σειρές που έχουν βγει τώρα? Πολύ λίγο. Είναι κάποια που σου αρέσει, που σου κέντρισε, που έλεγες ότι εκεί θα μπορούσα να συμμετέχω? Μ' αρέσουν όλες. Α, αν θα μπορούσα να συμμετέχω. Ναι, και του Γιάννη του Μπέζου μου αρέσει. Του Γιάννη του Μπέζου. Ναι, παίζει ο Τάσος Μνούσιας, ο Γιάννης ο Μπέζος. Α, την κλινική περίπτωση, ναι, πολύ ωραία. Την κλινική περίπτωση μου αρέσει και αυτό με την Καβογιάννη και τον Αφερίδη. Επιστροφή στο σπίτι. Και αυτό μου αρέσει. Είναι και τις εποχές αυτό. Ναι. Ναι, σε αυτές ναι, θα μου αρέσει. Αν μου κάνανε δηλαδή πρόταση, ναι, θα έλεγα ναι. Παρ' όλα αυτά, εκτός από τα ελληνικά σύριαλ, τα λιγοστά που έχουμε φέτος στην ελληνική τηλεόραση. Όπως το είπες, λιγοστά, πολύ λίγα. Πολύ λίγα και τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά, ευτυχώς, βέβαια. Ευτυχώς. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια μια επέλαση των τουρκικών σύριαλ στην ελληνική τηλεόραση. Εσύ πώς βλέπεις την πιθανότητα να έπαιζε ένα τουρκικό σύριαλ? Να έπαιζα σε ένα τουρκικό σύριαλ. Πολλοί συνάδελφοί σου τα κατακρίνουν και λίγο είναι αρνητικοί. Όχι, εγώ δεν είμαι αρνητικός, γιατί όπως βλέπεις και μία αμερικάνικη σειρά ή μία αγγλική σειρά, θα δεις και μία τουρκική. Δηλαδή, αν στην Ελλάδα πήγαινε μία, από την Ελλάδα μάλλον πήγαινε μία σειρά στην Τουρκία, θα έπρεπε οι Τούρκοι να κατακρίνουν τις ελληνικές σειρές? Όχι, αυτό και στο κάτω-κάτω. Ναι, στο κάτω-κάτω στο χέρι σου είναι. Δηλαδή, έχεις το τηλεκοντρόλ, κάνεις μία έτσι και αλλάζεις το κανάλι, αν δεν σ' αρέσει. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Γιατί θα μου πεις απ' την άλλη ότι κόβονται οι δουλειές. Δεν νομίζω όμως ότι το κόστος μιας σειράς το να την αγοράζεις και να την παίξεις είναι το ίδιο. Όχι, είναι σαφώς μικρότερο. Είναι μικρότερο. Οπότε καταλαβαίνω απόλυτα και τις ανάγκες των καναλιών και όλη αυτή την κατάσταση, την οικονομική που περνάει η Ελλάδα. Οπότε τι να κάνεις, να αφήσεις το θεατή με διαφημίσεις μόνο ή με τραγούδια? Κάτι πρέπει να έχεις. Ή να μείνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι χωρίς καμία δουλειά από τη στιγμή που έστω υπάρχει μια πιθανότητα ακριβώς, να δουλέψουν. Ακριβώς. Με την παράσταση πότε ξεκινάτε, πότε κάνει πρεμιέρα? Με την παράσταση ξεκινάμε στις 17 του μήνα, 17 Φεβρουαρίου. Έχω πάρα πολύ αγωνία. Ξενυχτάμε με τη Ζέτα κάθε βράδυ και χθες είχαμε πρόβα, τελειώσαμε 3 το πρωί. Αλλά είμαι τόσο γεμάτος, αλήθεια σου λέω, είμαι τόσο γεμάτος με όλο αυτό που κάνω με τη Ζέτα, που έχω πολύ μεγάλη αγωνία να δω αν θα αρέσει.
Μα, αν χαρέσει. Τόση ώρα που μας μιλάς, γιατί μου μιλούσες και πριν έξω όταν ήμασταν, μου μετέφερες και εμένα αυτή την αγωνία. Δηλαδή, περιμένω και εγώ να. Ξέρεις τι, το λατρεύω το κείμενο αυτό, γιατί είναι τόσο σημερινό, είναι τόσο αληθινό και μιλάει για πράγματα που όλοι τα γνωρίζουμε, αλλά κανένας δεν τους δίνει σημασία. Τα προσπερνάμε λίγο γιατί. Ίσως γιατί είναι και ακραία συναισθηματικά, δηλαδή είναι πάρα πολύ έντονα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να τρομάζει λίγο το γεγονός ότι βλέπουμε μια γυναίκα στην κατάσταση της, την περίοδο της εγκυμοσύνης. Και με τόσο γεγονός ότι θα ρίξει το παιδί αυτή, θα τελικά θα πέσει το παιδί μόνο του, θα το ρίξει αυτή, τι θα γίνει. Ευχαριστούμε να σας απολαύσουμε, μάλλον αυτό είναι υπόσχεση με τη Σοφία. Να έρθετε, γιατί και σαν γυναίκες νομίζω θα σας αγγίξει πάρα πολύ. Και αυτό βέβαια το πιο συγκλονιστικό από όλο το κείμενο είναι την ώρα που μιλάει το έμβριο. Μη μας πεις άλλα. 17 του μηνός θα είμαστε εκεί. Ναι. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε εσένα και στη Δούκα. Ευχαριστούμε πολύ. Την έχουμε ανάγκη και έχουμε ανάγκη την αγάπη σας. Την έχετε. Και χαίρομαι πολύ που πριν ακόμα ξεκινήσει η παράσταση, όλη η πόλη την έχει αγκαλιάσει τη δουλειά αυτή. Το βλέπουμε δηλαδή και από τον κόσμο όταν βγαίνουμε έξω και από τα μηνύματα στο Twitter και στο Facebook. Και χαιρόμαστε πραγματικά πάρα πολύ. Και θα σας αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά.